Θεοφιλέστατε, ευγενέστατε, ηγαπημένε μου Κύριε Χρυσόστομε, μετά από τον μυστήριο το τόσο κατανυχτικό και ευλογημένο της χειροτονίας Σου, θα ήθελα από την Θεοβάδιστη Αίγυπτο να Σου προσφέρω αυτό το ιερό εγκόλπιο. Όμως, Χρυσόστομέ μου, πάνω φέρει τη φυγή εις Αίγυπτον. Και όταν θα το βλέπεις, θα ενθυμίσαι το ιεραποστολικό μας Πατριαρχείο και θα το αφιερώνομαι πάντα αυτή την εικόνα στους μετανάστες, στους πρόσφυγγες του κόσμου τούτου. Ο τίτλος σου, ηγαπημένε μου αδελφέ Βερενίκη, είναι η Βενγκάζη της Λιβύης και δίδομαι το μήνυμα ότι αυτό το λιβικό πέλαγος από εκεί δεν θα είναι νεκροταφείο ψυχών, αλλά θα είναι θάλασσα ειρήνης, θάλασσα της συμφιλίωσης των λαών. Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ, όπως έλεγα και χθες στην ελληνική ραδιοφωνία στην ΕΡΤ, προς τον Άγιον Άνθρωπο του Θεού, τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κύριον Ιερώνυμον. Όλοι ερχόμεθα κοντά Του στην Αποστολική Εκκλησία της Ελλάδος. Είναι η πατρίδα μας, είναι η μάνα μας και τα δικά της παιδιά πήραμε το δρόμο της Ιεραποστολής και της Ξενιτίας για να δώσουμε σ' όλους ένα μήνυμα αγάπης ότι ο ουρανός όλους μας χωράει, γιατί ο πλανήτης Γης έχει γίνει μία μικρή γειτονιά. Ευχαριστούμε, Μακαριότατέ μου, ευχαριστούμε για την αγάπη σας στο Πατριαρχείο μου, στο Ιεραποστολικό μου έργο, τώρα που συναντούμε τόσα βάσανα και τόσες δυσκολίες. Παιδιά μου, έχετε την ευλογία του Θεού. Έρχονται Χριστούγεννα, δώστε αγάπη, δώστε συγχώρεση, δώστε την ειρήνη, δώστε ένα χαμόγελο, δώστε το χέρι σας και η ανταπόδοση του Θεού θα είναι η αιώνια ηρεμία ατυχής μας. Και πάλι, σεβασμιότατέ μου, να ζήσεις και αναφωνώ μέσα από την καρδιά μου. Άξιος! Άξιος.